Καλώς σας μεσημέρι. Λοιπόν, πέστε μας λίγο πώς έχουν τα γεγονότα με τη μητέρα σας. Τα αυτιά του κόσμου, καλά. Τα συλληπιτήριά μας καταρχάς. Ναι. Συγγνώμη. Τα συλληπιτήριά μας καταρχάς. Ευχαριστώ. Τα αυτιά του κόσμου, λέω, καλά ακούνται αυτά. Ναι. Όταν εμείς όμως γυρίσαμε τρεις κλινικές με τη μητέρα μας το χέρι και ζητούσαμε τους πρέπει να την νοσηλεύσετε, μας είπαν δεν μπορούμε να την νοσηλεύσουμε. Γιατί δεν μπορείτε να την νοσηλεύσετε, η γυναίκα είναι άρρωστη, λέμε τους. Λέει, είναι ύποπτο τον κρούσμα κορονοϊού. Μα πώς έπιασε η γυναίκα κορονοϊό, τους λέμε. Η γυναίκα μόνη της, πώς έπιασε κορονοϊό. Ναι. Πάμε στην πρώτη κλινική το Σάββατο, τη 21η Τρίτου. Την κρατήσαμε μέσα για 2 ώρες. Εμάς δεν μας αφήκαν να μείνουμε, γιατί αφήστε την και παίρνετε. Και μας λέει θέμα ο γιατρός, θα σας στοιχίσει 500 ευρώ την ημέρα. Δεν έχει πρόβλημα, του λέμε. Την αφήνουμε μέσα, μετά που τις κάνουν ακτίνες τώρα και βλέπουν ότι έχει πνευμονία, την ευκάλαν πάνω στο θάλαμο και μας τηλεφωνούν, ελάτε πάρτε. Πού να την πάρουμε, δεν μπορούμε να την νοσηλεύσουμε. Γιατί μια νοσοκόμα μέσα στην κλινική είπε, κυρία, είσαι η γιαγιά της Θεοδόρας. Δηλαδή, όχι μάνα μου, εγώ είμαι η αγκόνιστες μου, εμένα είναι η Χριστοδούλα και η Παναγιώτα. Γιατί η Θεοδόρα ήρθε που τη Θεσσαλονίκη είπαση, και κόλλησε την κορονοϊό. Και τηλεφωνούμε του και λαλούμε του, δεν έχει κορονοϊό η γυναίκα. Κάμε τη θεραπεία. Όχι δηλαδή. Την πιάνουμε το Σάββατο, την παίρνουμε σπίτι. Μέχρι τη Δευτέρα η γυναίκα δεν μπορεί να αναπνέξει. Τη Δευτέρα το πρωί πάμε στην ίαση την κλινική. Περιμένουμε 45 λεπτά έξω. Τη μετρά τη θερμοκρασία τη του ήταν καλή. Βάλουμε την μέσα, τη βλέπει ο γιατρός και λέει μας πάρτε τη. Μα πού να την πάρουμε, λάλλουμε. Δεύτερη κλινική τώρα. Δεύτερη κλινική. Τηλεφωνώ το 1420, δεν απάντα. Με κάποιο φίλο μας για τηλέφωνο τηλεφωνούμε στα στενοφόρα. Λευκοσία. Και λέει μου, κύριε, περίμενε να σε πάρω πίσω. Κάνει με πίσω και μου λέει, πάρτε στον Ευαγγελισμό. Πάμε στον Ευαγγελισμό. Κατεβαίνουμε σε μια ράμπα, γιατί τις πρώτες βοήθειες τους κατεβαίνει σε μια ράμπα κάτω. Να. Και βαστώντας τη μητέρα μου στο χέρι και μας λέει ο νοσοκόμος, συγγνώμη κύριε, δεν μπορούμε να σας νοσηλεύσουμε γιατί η γυναίκα είναι σε μεγάλη ηλικία και μπορεί να έχει αναπνευστικά προβλήματα και δεν μπορούμε να την νοσηλεύσουμε. Λέω του, τι σημαίνει δεν μπορεί να την νοσηλεύσει, του λέω. Εμένα είναι μεγάλη η πατρίδα μου, του λέω, να πάω στρατό, δεν θα πιένα στρατό, γιατί θα σκοτωνόμουν. Και τι έγινε τελικά, κύριε Τσανκαρά. Δεν μπορούμε να την νοσηλεύσουμε. Και του λέει ο αδερφός μου, εσύ λέει του εορκίστηκε στον όρκο του Ιπποκράτη. Ναι. Και φεύγοντας του λέει η μητέρα μου, εξασθενημένη, αν ήταν η μητέρα σου δαμέ σήμερα, θα έκανες αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, φεύγουμε, φτιάνουμε πάνω, ξαναφτιάνουμε τηλέφωνο, πηγαίνετε στο νοσοκομείο μας λένε. Πάμε στο νοσοκομείο. Παίρνουμε στην είσοδο του νοσοκομείου, φτιάχνει μια κοπέλα έξω, πολλά ευγενέστατη. Συγγνώμη κύριε, δεν μπορούμε να σας νοσηλεύσουμε, γιατί το νοσοκομείο είναι κλειστό. Καλά, πού να πάμε, λάδο. Μου λέει να πάτε στον Ευαγγελισμό, που και αμέ ήρθαμε, λάδο. Να πάτε στην ίαση την κλινική, που και αμέ ήρθαμε. Δεν γίνεται, λάδι μου. Αυτοί οι κύριοι, λάδι μου, έχουν συμφωνία με τα νοσοκομεία να εξυπηρετούν τους ανθρώπους του νοσοκομείου. Τέλος πάντων, πώς θα το πω. Ναι, υπάρχει συμφωνία ενισχύει. Πάμε στην Πέγια Λαλούμε, τους έχει μια μικρή κλινική, να της βάλει μια ένεση της γυναίκα να δούμε τι μπορούν να κάνουν. Φεύγουμε που το πάμε στο Κόραφε, που το Κόραφε τηλεφωνούν μας η διευθύντρια των πρώτων βοηθειών του νοσοκομείου Πάφου. Μου λέει Γιώργο, είμαι και εγώ σε καραπτίνα, αλλά να φέρεις τη μητέρα σου μέσα, θα την νοσηλεύσουμε, εντάξει, και θα τη στείλουμε Λεμεσό. Εντάξει, θα την φέρω, αφού δεν έχω άλλη επιλογή, τι θα κάνω, λέω, δεν είμαι γιατρός. Στέλνουμε τη Λεμεσό, έβγαλαν τη στον πέπτον οροχό, τη γενεκά, με τα ύποπτα κρούσματα. Έκαναν τις 4 τεστ κορονοϊού, τα οποία ήταν... Τα 3 τεστ ήταν αρνητικά. Όταν πέθανε η γυναίκα, μετά από 11 μέρες, ευκάλαν τότε το 4ο τεστ ήταν
θετικό. Μάλιστα. Θετικό. Ήταν στον, ίδιο, ήταν στον ίδιο χώρο που ήταν τα υπόλοιπα υπόπτα κρούσματα. Όχι. Λέτε. Την πέμπτη ημέρα κατεβάσαν τη στον τρίτο οροφό γιατί η γυναίκα δεν είχε κορονοϊό πια. Αυτό έδειξαν τα τεστ, ναι. 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 Να σας ρωτήσω κάτι. Πόσο καιρό που την παίρνατε από το έναν ιδιωτικό νοσηλευτικό στο άλλο, σε διάστημα πόσο χρονικά έγινε αυτό? Σε πόσο χρονικό διάστημα? Πέρασαν μέρες που πηγαίνετε και έρχεστε? Η ώρα 9 το πρωί είμαστε στην κλινική, περίπου 2 ώρες. Α, αυτά έγιναν σε διάστημα ωρών, δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Το Σάββατο, 2 μέρες πριν, είμαστε στον Κιανό Σταυρό. Ναι. 2 μέρες πριν. Τη Δευτέρα, μετά από 2 μέρες, η γυναίκα εξασθένησε. Ναι. Εξασθένησε. Μάλιστα. Και μετά μιλούσαμε στο τηλέφωνο με τη μητέρα μου στο νοσοκομείο. Μη μάνα, τι κάνει. Καλά είμαι γιέ μου. Δεν είμαι καλά όμως. Πιάνομαι τους τηλέφωνο. Να έρθουμε να δούμε τη μάνα μας. Δεν γίνεται να με δούμε τη μάνα μας. Δεν μπορείτε να έρθετε. Ναι. Την πέμπτη ημέρα πήραν τη στον τρίτο οροφό γιατί δεν είχε κορονοϊό. Την πέμπτη ημέρα. Τηλεφωνούμε τους. Να την πάρουμε, να την φέρουμε, να που ενέχει κορονοϊό, να την φέρουμε. Να την πάρω σε μια κλινική, να είναι κοντά μας, να την βλέπουμε. Όχι, δεν μπορείτε να την πάρε. Την πέφτει την ημέρα, την νύχτα προς το απόγευμα, η μητέρα μου ευάρισε. 4 ημέρες ήταν καλά, 5 μέρες ξεκίνησε καλά, την πέφτει την ημέρα ευάρισε. Εκαβάλλεται σε καταστολή. Την ένα την ημέρα ευρέθηκε με κορονοϊό, ευκάλλεται στον πέτσο νοροφούν πάλι. Μάλιστα. Τελικά παραδέσαν μας έναν φέρετρο κλειστό, σφραγισμένο. Δεν μπορεί να καταλάβεις την απογοήτευση μας εμάς. Δηλαδή ο κόσμος ήταν στα παράθυρα, στις αυλές. Ο παπάς στην εκκλησία την έβαλε πιο πίσω που το ιερό. Για να μην κολλήσουν. Δεν μπορεί να καταλάβεις τι επεράσαν. Τι επεράσαν. Και τώρα εγώ δεν σε κατηγορώ κανένα. Είναι το παράπονο μου. Καταλαβαίνουμε, κύριε Τσανκαρά. Η μάνα μου ανάγιωσε 6 παιδιά. Ήταν πολύτεχνη. Έστειλε 5 στρατιώτες. Έπρεπε να πεθάνει με τιμές. Όχι, μια γυναίκα που την πετάξαμε. Ούτε την είδαμε. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Πρέπει να καταλάβουν οι ευθύνοντες ότι τα νοσοκομεία είναι τα παιδεία των μαχών. Παιδεία των μαχών. Πρέπει να καταλάβουν έχουμε πόλεμο. Και πρέπει να νικήσουμε τον πόλεμο. Όχι να χάνουμε στον πόλεμο. Μάλιστα. Μετά έκαναν μας τεστ όλους. 4 που ήταν κοντά της. Ευκήκαν και εκείνα αρνητικά. Αρνητικά κανείς? Όλα αρνητικά. Εκτός εμένα. Εμένα είπα μου σήμερα να πάω σήμερα να κάνω κοντά. Αλλά εγώ δεν ήμουν με τη μάτερα μου. Ο αδερφός μου που ήταν κάθε μέρα με τη μέτερα μου. Η θεία μου που ήταν κάθε μέρα με τη μέτερα μου. Καλά, αυτό μπορεί να εμπίπτει στους ασυμπτωματικούς μέχρι στιγμής, αλλά δεν ξέρουμε. Τέλος θα χρειαστεί πάνω να γίνει επανάληψη των τεστ. Εντάξει, το θέμα είναι άλλο τώρα. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζετε ένας ασθενής γενικότερα. Και αφού υπάρχει αυτή η συμφωνία, κύριε Χαριλάου, παρακαλώ, αν θέλετε, παρέμβετε λίγο. Να παρέμβετε. Αφού υπάρχει αυτή η συμφωνία για να αποστέλλονται τα περιστατικά σε ιδιωτικά νοσηλευτικά. Λοιπόν, όταν δεν τηρείται αυτή η συμφωνία, οι άνθρωποι αυτή, η οικογένεια ταλαιπωρήθηκαν, δεν ξέρω, επειδή ήταν μεγαλύτερης ηλικίας η γυναίκα, επειδή φοβόντουσαν κάποιοι να διαχειριστούν το περιστατικό, γιατί υπήρχε καχυποψία και αυτή η έλλειψη γνώσης και δεδομένων. Όπως και να έχει όμως, υπάρχουν πρωτόκολλα και συμφωνίες. Δεν μπορεί να αφήνεται ένας άνθρωπος να πεθαίνει μόνος και αβοήθητος. Έτσι έγινε και. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Τσανκαρά. Θέλω να σου πω το κάτι τελευταίο. Ναι. Όταν ήταν... Πέστε για να μπορεί να απαντήσει ο κύριος Χαριλάου. Όταν ήταν το Σάββατο, την 21η στην κλινική Κιανό Σταυρός, τηλεφωνήσαμε. Βάλαμε κάποιον άτομο και τηλεφώνησε. Και λέει του, ούτε που να το σκέφτεσαι. Μάλιστα. Ούτε που να το σκέφτεσαι να νοσηλευτείς στην κλινική.
Ναι. Θα πρέπει να πάρουμε και τη θέση των ιδιωτικών, κύριε Τσανκαρά, επειδή μπορεί να αντικρούσουν τους ισχυρισμούς. Καταλαβαίνω τι λέτε εσείς. Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε. Αυτό που μπορούμε όμως να πούμε είναι ότι θα πρέπει να γίνει έρευνα διεξοδική ενδελεχής για να διαπιστωθεί. Τουλάχιστον να μην έχουμε παρόμοιες συμπεριφορές. Ναι, χάσατε εσείς τη μητέρα σας. Και λυπούμαστε πραγματικά γι' αυτό. Λυπούμαστε πραγματικά και πρέπει να αποδίδονται ευθύνες όταν υπάρχουν. Να ακούσει τι γίνεται έξω. Μάλιστα. Γι' αυτό φοβούνται να δώσουν δείγματα. Γι' αυτό φοβούνται να δώσουν δείγματα. Γιατί ο κόσμος μετά, ποιον να εμπιστεύσει. Πέ μου, ποιον να εμπιστεύσει. Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσανκαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούστε τον κύριο Χαριλάου.